Τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ συνεχίζουν την εντατική τους δράση προκειμένου να καταγραφεί η πορεία της πανδημίας και στη Μεσσηνία. Πάμε εξαιρετικά σήμερα. Έχουν εξεταστεί ήδη 70 άνθρωποι. Ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, ένα νούμερο αρκετά μεγάλο, γιατί δεν το είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να μεταφέρω και τις ευχαριστίες του επιστημονικά υπευθύνου του κέντρου υγείας Καλαμάτας, του κ. Κατσαφάδου, για τη βοήθεια που έχουμε από την περιφέρεια με το υγειονομικό προσωπικό που μας έχει παραχωρήσει. Συνεχίζουμε τα τεστ, πάμε στα χωριά τις επόμενες ημέρες, ξεκινάμε και τους εμβολιασμούς στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Πιστεύω ότι πολεμάμε με όλα τα μέσα τον ιό. Συνεργεία του ΕΟΔΗ και του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας βρίσκονται πλέον στη σταθερή τους βάση, στο Μέγαρο Χορού, όπου και υποδέχονται τον κόσμο προκειμένου εκεί να εξελίσσονται καθημερινά τεστ. Αλλά απ' την άλλη είναι και η υγεία. Είναι το πιο σημαντικό αγαθό η υγεία μας. Πρέπει να τα προφυλάξουμε. Ουσιαστική συνδρομή στην όλη προσπάθεια παρέχει και η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Να εκφράσω τη χαρά μου που συνεχίζει ο κόσμος, προσέρχεται στα σημεία όπου διενεργούνται τα rapid test, τα γρήγορα αυτά τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού. Αυτά σίγουρα βοηθούν πάρα πολύ τους επιστήμονες για να διαχειρίζονται την όλη υπόθεση και να σχεδιάζουν το μέλλον σε σχέση πάντα με τον κορονοϊό. Εμείς υποστηρίζουμε την προσπάθεια του ΕΟΔΗ και του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας και όλων των άλλων κέντρων υγείας και των νοσοκομείων φυσικά της Μεσσηνίας. Ήδη χθες παραλάβαμε 1000 επιπλέον rapid test, τα οποία θα διαθέσουμε στα κέντρα υγείας και όπου χρειάζονται για να διενεργούνται απρόσκοπτα όπου υπάρχουν προβλήματα αυτά τα rapid test. Ιδιαίτερα τούτη την περίοδο που έχουμε και την μετάλλαξη, ένας λόγος παραπάνω, πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κάνουμε τα τεστ και βεβαίως το κυριότερο απ' όλα είναι να κρατάμε τις αποστάσεις, πράγμα το οποίο το λένε όλοι οι ειδικοί και πρέπει να το τηρήσουμε για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την πανδημία.